Η Εταιρεία Λογοτεχνών και Συγγραφέων Υπήρου διοργανώνει τη Λυρική Παμβότιδα το Σάββατο στις 7.30 στο Μουσείο Αλή Πασά και Επαναστατικής Περιόδου στο Νησάκι. Μεταξύ των πολλών δράσεων που θα γίνουν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης είναι η διενέργεια Πανελλήνιου Ποιητικού Διαγωνισμού, η βράβευση των 6 καλύτερων ποιημάτων και η απόδοση τιμή σε προσωπικότητες Υπήρου που έχουν διακριθεί. Φέτος η Εταιρεία θα τιμήσει τον καθηγητή Χαράλαμπο Μουτσόπουλο για το έργο του, το επιστημονικό και ακαδημαϊκό. Ενώ θα τιμηθεί και ο οικοδεσπότης της εκδήλωσης Φώτης Ραπακούσης, δημιουργός του Μουσείου Επαναστατικής Περιόδου και Αλή Πασά, με το οποίο διασώζεται ένα αξιόλογο κομμάτι της ιστορίας και του πολιτισμού. Φέτος έχουμε μια πολύ ειδική περίπτωση. Πρώτον, η εταιρεία συμπληρώνει 20 χρόνια και είναι κατά κάποιο τρόπο ένα γιορτινό έτος, θα το πούμε. Ο διαγωνισμός της ποίησης, ένας πανελλήνιος διαγωνισμός της ποίησης που γίνεται εδώ και 16 χρόνια, είχαμε μια εξαιρετική επιτυχία από τις συμμετοχές και μόνο. Και συνδυάζεται ο διαγωνισμός της ποίησης με τη Λυρική Παμβότιδα. Η Λυρική Παμβότιδα έχει εξελιχθεί σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, ειδικά στα θέματα της οργάνωσης, της ίδιας της δομής που έχει η Λυρική Παμβότιδα. Έτσι λοιπόν χοντρικά χωρίζεται, για φέτος χωρίζεται σε τρία τμήματα, σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος είναι τα τιμούμενα πρόσωπα. Γι' αυτά θα σας μιλήσει ο κύριος Χάρης Λεοντάρης, Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Το δεύτερο μέρος σχετίζεται με το διαγωνισμό, πανελλήνιο διαγωνισμό της ποίησης, και εκεί δίδονται 6 βραβεία και 6 έπαινοι σε αυτούς που συμμετείχαν στο διαγωνισμό. Μια μικρή παρένθεση, είναι πάνω από 100 οι συμμετοχές. Πέρσι πλησιάσαμε τις 150 και είναι πολύ σημαντικό για την εταιρεία αυτός ο διαγωνισμός. Το τρίτο μέρος τώρα είναι, ας το πούμε έτσι, η ψυχαγωγία, είναι των ανθρώπων που συμμετέχουν εκεί και έχουμε ένα τριμελές μουσικό συγκρότημα νεανικό, κυρίως τραγούδια τύπου Μάλαμα και τα λοιπά θα πούν τα παιδιά, και έχουμε και μια χορογραφία, ένα χορό της Διονυσίας Φιδοπούλου, λέγεται Ορφικός Ύμνος και έχει παρουσιαστεί στην εταιρεία στο Φρόντζο επάνω. Φέτος η εταιρεία μας έχει αποφασίσει να τιμήσει δύο πρόσωπα, δύο συντοπίτες μας, οι οποίοι θα έλεγα ότι τιμάνε πραγματικά με το επιστημονικό, πολιτιστικό, ιστορικό τους έργο την περιοχή μας και την Ήπειρο ολόκληρη. Αναφέρομαι στον καθηγητή ιατρικής και ακαδημαϊκό Χαράλαμπο Μουτσόπουλο και στον ιδρυτή και διευθυντή, θα έλεγα, του Μουσείου Επαναστατικής Περιόδου και Αλή Πασά, Φώτη Ραπακούση. Με τα δυο αυτά πρόσωπα που τιμάμε, επιβεβαιώνεται για μια φορά ακόμα ότι η Ήπειρος συνεχίζει να είναι ευάνδρος. Και τούτο διότι ο μεν κύριος Μουτσόπουλος, όπως γνωρίζει όλη η Ελλάδα, είναι ένας μεγάλος επιστήμονας της ιατρικής, αλλά και ταυτόχρονα οι ευαισθησίες του τον οδηγούν ώστε να παρουσιάζει και σπουδαίο συγγραφικό έργο, όπως ένα μέρος αυτού θα αναδείξω μεθαύριο και που αναφέρεται στον αυτοδίδακτο λόγιο από το νησί των Λάπα Αδαμάντιο. Αδαμάντιο Λάπα. Ο Φώτης Ραπακούσης είναι ένα πρόσωπο που ξεχωρίζει πραγματικά με τα χαρίσματά του, που η φύση κυρίως τον πρικοδότησε, αφού είναι μανιώδης ως συλλέκτης και έχει συγκεντρώσει χιλιάδες, θα λέγαμε, σήμερα μέσα στο νησί Κοιμήλια, τα οποία συνθέτουν ολόκληρη την ιστορία, την νεότερη βέβαια, την ηπειρωτική, τη λογογραφία μας, την παράδοσή μας, τον ηπειρωτικό πολιτισμό. Θεωρούμε λοιπόν και εμείς τιμή στο ότι αποδίδουμε ένα φόρο τιμής και αναγνωρίζουμε το μεγάλο έργο αυτών των δυο διαλεκτών προσώπων που προκαλούν τον πανελλήνιο, θα λέγαμε, ενδιαφέρον και πολλαπλώς ωφελούν τον πολιτισμό μας, την ιστορία μας, τον παράδοσή μας και την επιστήμη μας.